κοινωνική επικουρική ασφάλιση θα βρεθούν από τι αρχέ του 2013.000 ασφαλισμένοι από τουλάχιστον 11 επαγγελματικέ ομάδε, εργαζόμενοι τη τοπική αυτοδιοίκηση, υπάλληλοι φαρμακευτικών επιχειρήσεων, τράπεζο υπάλληλοι, χημικοί, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Οι ίδιοι εργαζόμενοι από τι συνδικαλιστικέ οργανώσεις οργανώσει επέλεξαν τα ταμεία του να μείνουν εκτό ενιαίου Ταμείου Επικουρική Ασφάλιση. Και με έγγραφό του το Υπουργείο Εργασία, Κοινωνική Ασφάλιση και Πρόνοια επισημαίνει σημαίνει ότι ο χρόνο περνά και αν μέχρι το τέλο του 2012 δεν ζητηθεί η επανέταξή του στον νέο επικουρικό, θα βρεθούν εκτό κοινωνική ασφάλισης. Σε νέο γύρο σε εξαναγκάζονται χιλιάδε διαχειριστέ, οι οποίοι με έκπληξη διαπιστώνουν ότι έχει χρεωθεί χαράτσι στου κοινόχρηστου χώρου των πολυκατοικιών που διαμένουν. Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονό ότι πολλοί διαχειριστέ διαπιστώνουν ότι οι πολυκατοικίε του χρεώθηκαν με χαράτσι, ενώ πέρσι τον πρώτο χρόνο εφαρμογή του φόρου που δικαιολογούνταν τα προβλήματα στην εφαρμογή του, είχαν λάβει λογαριασμού ΔΕΗ κοινοχρήστων χωρί χαράτσι. Φέτο, που υποτίθεται ότι έχουν διορθωθεί και τα αρχεία υπάρχουν και πάλι τα λάθη όμω, χρεώνουν του φορολογούμενου. Προσοχή λοιπόν, γιατί η νομοθεσία προβλέπει ξεκάθαρα ότι οι χώροι αυτοί απαλλάσσονται από το χαράτσι. Σε 52.189 ανέρχονται τελικά οι συνταξιούχοι του ΟΙΚΑ που δεν απεγράφησαν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της διοίκησης του Ιδρύματος, άλλοι 33.960 δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης δεν πήγαν στα υποκαταστήματα τραπεζών ή στα λιτά προκειμένου να γίνει η καταγραφή της φυσικής σου παρουσίας. Το ΙΚΑ e -E προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα να καταγραφούν και να λάβουν τη συντάξη τους δικαιούχοι που δεν προσήλθαν γνωστοποιεί τα ακόλουθα. Από σήμερα σταμάτησε στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ e ΕΤΑΜ -E η φυσική καταγραφή η οποία θα επαναλειτουργήσει 22 Οκτωβρίου. Στι 22 Οκτωβρίου τώρα οι οι δικαιούχοι σύνταξη του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, του ΕΤΑΜ και του ΤΑΠΙΛΤ θα καταγράφονται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΠ τόπου κατοικία και θα παραλαμβάνουν ειδική εντολή πληρωμή στη σύνταξή του, η οποία θα εξοφλείται στα ταμεία των υποκαταστημάτων. Από 26 Οκτωβρίου, οι δικαιούχοι σύνταξη του ΤΑΠΟΤΕ θα καταγράφονται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ τόπου κατοικία και θα παραλαμβάνουν ειδική εντολή πληρωμή στη σύνταξή του, η οποία θα εξοφλείται στα ταμεία των υποκαταστημάτων. Μπορεί η αγορά να στενάζει, μπορεί οι μειώσει σε μισθού και συντάξει να διαδέχονται η μία την άλλη, όμω τα στοιχεία πάνε καλά. Η εκτέλεση του προπολογισμού, τουλάχιστον για το πρώτο οκτάμινο, δείχνει πως υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσματα. Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι στα κρατικά ταμεία υπάρχουν περίπου. 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το γνωρίζει προφανώ και η Τρόικα και κάπω έτσι, κανεί δεν βιάζεται να δώσει τη δόση των 31,5 δισεκατομμυρίων πριν η χώρα λάβει όλα τα δυσβάσταχτα μέτρα.